Αποφασισμένη και προετοιμασμένη στη Γενέβη η Λευκοσία, από τη βούληση της Τουρκίας θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επικοινωνία με Κουτέρες. Πρώτη συνάντηση με Ακιτζή. Πυροβολώντας μετέβη στην Ελβετία ο Τουρκοκύπρος ηγέτης, κατηγορεί τη Λευκοσία για μηνύματα εσωτερικής κατανάλωσης. Ποια απειλή εκτοξεύει στην περίπτωση μη λύσης. Σε κλειόβαρη χειμωνιά η Ελλάδα, φωνικό ψύχος στην Ευρώπη, στο έλειος του χιονιά χιλιάδες πρόσφυγες. Κουκούλωμα σκανδάλων στα αποχετευτικά Λευκοσίας και Λάρνακας, επιχειρούν κομματικά στελέχη. Αποκαλύψεις της σημερινής για απειλές κατά εποπτικών οργάνων. Αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ, φορτηγό καταπλάκωσε πεζούς, υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους ο δράστης, λέγει ο Νετανιάχου. 7 χρόνια χωρίς τον Άντι Χατζηκοστή, άσβεστη παραμένει η μνήμη του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πλέον καθοριστική φάση του Κυπριακού μετά το 2004 ξεκινά στη Γενέβη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η διαπραγματευτική του ομάδα βρίσκονται ήδη εκεί, έχοντας να αντιμετωπίσουν μια εβδομάδα σκληρής διαπραγμάτευσης. Είναι η πρώτη φορά από την εισβολή και μετά που συνομιλητής της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι η Τουρκία, δήλωσε μεταξύ άλλων καθοδόν προς τη Γενέβη ο Νίκος Αναστασιάδης. Την ίδια ώρα ανοιχτά παραμένουν όλα τα μεγάλα ζητήματα, με το χάσμα κυρίως στο θέμα της ασφάλειας να παραμένει μεγάλο. Η διεργασία στο παρασκήνιο πυρετόδη. Στη Γενέβη βρίσκεται και η αποστολή της τηλεόρασης ΣΥΓΜΑ. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με τη Γενέβη για να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους Χρύσανθο Τσουρούλη και τον Χρήστο το Χαραλάμπους. Να δώσω πρώτα το λόγο στο Χρύσανθο. Καλησπέρα, Χρύσανθο, από τη Λευκοσία. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του ΣΥΓΜΑ. Η καρδιά του ΣΥΓΜΑ, η καρδιά της Κύπρου στην ουσία, χτυπά εδώ στην Γενέβη, όπου από το μεσημέρι η Κυπριακή Αποστολή είναι εδώ. Και πλέον είναι η ώρα της αλήθειας, είναι η στιγμή του Κυπριακού. Ήδη από στιγμή σε στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Κιντζή. Η αντιπροσωπεία αναμένεται εδώ στο Intercontinental, όπου διαμένει η Κυπριακή Αποστολή από λεπτό σε λεπτό. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας και η Αποστολή του βρίσκονται εδώ από το μεσημέρι και είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ο πρόεδρος με συναντήσεις. Χρήστο, να πάμε να δώσουμε το πώς κινήθηκε η σημερινή ημέρα από το μεσημέρι που κατέβηκε εδώ ο πρόεδρος μαζί με τους συνεργάτες του. Ήταν κυρίως διαδικαστικά τα ζητήματα. Είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, συντονισμού. Ενώ ενδιάμεσα συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Κουτιέρες. Όπως μαθαίνει το ΣΥΓΜΑ, σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία δεν υπήρξε κάτι ουσιαστικό, παρά μόνο πρώτον επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Κουτιέρες την Πέμπτη, κατά την έναρξη της Διεθνούς Διασκέψεως, θα είναι εδώ στο τελετουργικό, και δεύτερον ότι ευχήθηκε να είναι μια επιτυχής διεθνής διάσκεψη. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, έχει έρθει ο κύριος Ακιντζή πριν από μερικά δευτερόλεπτα, θα προσπαθήσουν να καταρτήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο οργανόγραμμα διαπραγμάτευσης των ανοιχτών ζητημάτων στα υπόλοιπα κεφάλαια, πέραν από την ασφάλεια και εγγυήσεις, που θα καταλήξει καλώς εχόντων των πραγμάτων σε ανταλλαγή χαρτών στις 11 του μήνα. Βεβαίως, προεδρικές πηγές, κυβερνητικές πηγές από την ομάδα διαπραγμάτευσης εκτιμούν ότι οι πρώτες τρεις μέρες, παρά το ότι θα γίνονται δύο συναντήσεις καθημερινά, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8, δεν αναμένεται να προσδώσουν κάτι πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά σε συγκλήσεις. Θεωρούν ότι αν θα γίνει κίνηση, θα γίνει κίνηση στη διεθνή διάσκεψη, ούτως ώστε να δώσει δυναμική, αυτή είναι η εκτίμηση των δικών μας πηγών, να δώσει δυναμική στην προσπάθεια να κλείσουν αυτά τα κεφάλαια. Η Τουρκία βεβαίως θέλει όλα αυτά να είναι ένα πακέτο, ούτως ώστε αν θα δώσει να πάρει αυτά που ζητεί. Πάντως, Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, η περιοχή εδώ είναι κάτω από βαρομετρικό χαμηλό. Το ίδιο βαρομετρικό χαμηλό σκεπάζει, αν θέλεις, και τις προσδοκίες Κυπριακής Αποστολής, και εξηγούμε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μετά από τη συνάντηση του κυρίου Κοντζά στη Νέα Νιόρκη με τον Τούρκο ομολογό του, η πληροφόρηση που έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει, για την ώρα τουλάχιστον, φως στον ορίζοντα. Αυτό μπορεί να σημαίνει, μας έλεγε πολύ συγκεκριμένη πηγή, δύο πράγματα. Είτε ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι δεν είναι η ώρα
να κάνει κίνηση στο Κυπριακό, είτε ότι θα κάνει την κίνησή της την τελευταία στιγμή προκειμένου να εκπλήξει τους πάντες και τα πάντα. Λέγοντας αυτό, να πούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται για την ώρα διάφορες φόρμουλες, κυρίως στα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Προσπαθούν στην ουσία, ας με επιτραπεί η έκφραση, να τετραγωνίσουν τον κύκλο, μια που η μεν ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει αποχώρηση όλων των τουρκικών εγγύσεων, κατάργηση του μονομερούς δικαιώματος και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, αν είναι δυνατά από την πρώτη μέρα. Ακριβώς το ανάποδο, λέει η τουρκική πλευρά. Δύο είναι τα σενάρια που επεξεργάζονται αυτή την ώρα τα Ηνωμένα Έθνη. Το πρώτο σενάριο εξετάζει την αναθεώρηση του καθεστώτος των εγγύσεων και είναι και ένα δεύτερο σενάριο το οποίο λέει για κατάργηση, αλλά πηγαίνοντας σε μια μεταβατική περίοδο. Η κυβέρνηση και ο Νίκος Αναστασιάδης θέλουν να το ονομάζουν αυτό sunset clause. Λέγεται ότι θα είναι για μια περίοδο γύρω στα 10 χρόνια, κάτι τέτοιο. 7 με 10 χρόνια. 7 χρόνια μας έλεγαν πριν από λίγο ότι η λογική, αν θα υπάρξει κίνηση, θα καταλήξει σε μια φόρμουλα που θα υπάρχει ένα είδος εγγυήσεων παρούσης όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και της Ελλάδας, η οποία θα ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης πενταετίας και την έναρξη της δεύτερης πενταετίας και αφού δείξει το πράγμα ότι δουλεύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρουσία ή όχι του Ερντογάν, να το ξαναπούμε, είναι εντελώς απρόβλεπτο. Μπορεί να έχει ανακοινώσει ότι δεν θα έρθει. Στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία κρατούν πολύ μικρό καλάθι. Μας έλεγαν συγκεκριμένα, Χρήστο, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή αν θα είναι τελικά ο κύριος Ερντογάν ή όχι, μπορεί κανείς να σημειώσει και τα τρία σύμβολα, ένα-δύο-χ, καθότι τα πάντα θα εξαρτηθούν την τελευταία στιγμή και αν τελικά θέλει να κάνει ο ίδιος την κίνηση, γιατί η ανάγνωσή του θα θεωρήσει ότι αυτή η κίνηση θα του προσκομίσει ωφέλη, έχοντας κατά νου και το τι περιμένει να κάνει στο εσωτερικό του στην Τουρκία, με όλα τα ζητήματα τα γνωστά της Τουρκίας να είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή, κυρίως τα ζητήματα της ασφάλειας της ίδιας της χώρας αλλά και της οικονομίας της, ή αν θα στείλει κάποιον εκπρόσωπό του, τον κύριο Γκιλτιρίν. Και βέβαια αυτό θα έχει και μια αντανακλαστική επενέργεια στο τι θα κάνει η Αθήνα, με ποιον θα εκπροσωπηθεί. Παρόλο που έλεγαν ότι ακόμη και αν είναι ο κύριος Γκιλτιρίν, η Αθήνα θέλει να εκπροσωπηθεί με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, διότι προσδίδει μεγάλη σημασία. Επίσης μας έλεγαν ότι ο κύριος Ερντογάν, έχοντας και το παράδειγμα του Μπούρκεστοκ το 2004, στέλνει εδώ ένα εγκάθετό του διερευνά τα όρια της ελληνοκυπριακής πλευράς, αν δει ότι τον παίρνει προς την κατεύθυνση που ο ίδιος θεωρεί ότι θα μπορεί να πιστωθεί μια επιτυχία, τότε θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι στο κλείσιμο της διαδικασίας θα είναι παρόν. Αλλά αυτό που κερδίζει περισσότερο έδαφος και εξάγεται συνομιλώντας και με τους διαπραγματευτές και με προεδρικές πηγές και με τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι ότι ουσιαστικά σιγά σιγά χαμηλώνουν οι προσδοκίες από την εδώ. Όλα δείχνουν, αν επιτρέπετε αυτή την ώρα να κάνουμε κάποια οικοτολογία και να προσδιορίσουμε για το πώς θα κινηθεί η εβδομάδα, ότι κερδίζει έδαφος, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, το σενάριο του ανοιχτού τέλους των διαπραγματεύσεων. Με λίγα λόγια δηλαδή, εδώ θα επιχειρηθεί να σμικρινθεί, αν είναι δυνατόν, κατά τις η διαφορά και να επιχειρηθεί να κρατηθεί στη ζωή μια διαδικασία που θα πάλι και άλλη παράταση ζωής. Λέγοντας αυτά, να πούμε και τις... Εξού και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, του κ. Κοτσιά, ότι η ενδεχόμενη μη κατάληξη σε συμφωνία μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας δεν σημαίνει το τέλος του δρόμου. Σωστό. Εγώ προτείνω να πάμε και να δούμε την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και αμέσως μετά, Κατερίνα, αν συμφωνείς, να επανέλθουμε για να δώσουμε και λίγο παρασκήνιο, κυρίως για τις δύο διαφορετικές αναγνώσεις που υπάρχουν μέσα στην διαπραγματευτική ομάδα, αλλά και μέσα στους πολιτικούς αρχηγούς που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δούμε τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, καθοδόν προς τη Γενέβη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι εμείς πάμε καλά προετοιμασμένοι
αποφασισμένη πάντοτε με δεδομένη τη βούληση και επιθυμία για λύση του Κυπριακού με βάση αρχές, με βάση αξίες που να επιτρέψουν να χτίσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Ένα κράτος που να σέβεται και τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Να σέβεται γενικότερα τους πολίτες του. Και ένα ανάλογο κράτος βεβαίως, θέλω να το επαναλάβω, δεν χρειάζεται ούτε εγκύτες, ούτε βεβαίως στρατεύματα για να προστατεύουν τάχα αυτά που είναι κοινά αναγνωρισμένα ή κοινά αποδεκτά από όλα τα σύγχρονα κράτη και δεν μπορεί να συνεχίσουμε να είμαστε η μοναδική περίπτωση που χρειάζεται τρίτες χώρες να το εγγύθουν. Το τέλος του δρόμου γενεύει ή απλώς η αρχή του δρόμου, όπως φαίνεται. Μια νέα διαδικασία παράλληλη με τις διακοινωτικές στα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Αυτό που θέλω να ελπίζω ύστερα από τόσες δεκαετίες διαπραγματεύσεις είναι πως αυτό που έλειπε στο παρελθόν ίσως επικρατήσει τώρα. Δηλαδή η καλή βούληση από πλευράς Τουρκίας. Και είναι η πρώτη φορά από την εισβολή και μετά που συνομιλητής της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι η Τουρκία. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα, τα ουσιώδη θέματα ασφάλειας και στρατευμάτων ή των εγγύσεων γενικότερα. Γραμματέας έχει απαντήσει στην επιστολή που του στείλατε? Δεν έχει απαντήσει κανένας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος αναγνωρισμένο από τα μέλος των Ηνωμένων Εθνών, κράτος αναγνωρισμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τριμερείς συμμαχίες, συνεργασίες δεν γίνονται με την ελληνική κοινότητα αλλά με το κράτος. Η συμμετοχή μας στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς δεν γίνεται υπό την ιδιότητά μας ως κοινότητας, αλλά ως κράτους. Συνεπώς δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε κανένα ποιοι είμαστε. Πόσο ο κατάλογος των θεμάτων που θα συζητηθούν από τις 9 μέχρι 11 έχει καθοριστεί? Θα καθοριστεί απόψε. Αυτό με 10 θεμάτα. Αυτό είναι. Θα οριστικοποιηθεί απόψε, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν έρθει ο κύριος Ερντογάν, ίσως τα πράγματα να μην προχωρήσουν. Να επιτρέψετε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και ανάλογα ενδεχόμενα να είναι σε μια δεδομένη στιγμή να υπάρχει πρόοδος. Μπορώ να προκαθορίσω εγώ την εκπροσώπηση της Τουρκίας. Η ουσία είναι να υπάρχει βούληση από πλευράς Τουρκίας και από όποιος θέλει ας την εκφράσει. Θέσουν οι υποβοηθητικές προτάσεις, κύριε Πρόεδρε, στο συζήτημα. Ο διάλογος είναι κυπριακής ιδιοκτησίας. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα είναι στην περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα, διαβουλεύσεις θα γίνονται με πολλούς και διάφορους, όχι υπομορφήν επιδιαιτησίας ή αυτά, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Πώς κάνει το τηλεφωνικό ραντεβού απόψε με τον Γενικό Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε? Έχετε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα απόψε? Αντιλαμβάνομαι ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει μιλήσει με όλους τους πρωταγωνιστές, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, της παρούσας φάσης. Και με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και με τον Τούρκο Πρόεδρο και με τους Υπουργούς Εξωτερικών έχει συναντηθεί Ελλάδας-Τουρκίας. Συνεπώς βλέπω ότι είναι η ενθάρρυνση περισσότερων και η αποφασιστικότητα που πρέπει να δείξουν όλα τα μέλη. Ήταν οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας καθοδόν προς τη Γενέβη. Πάμε και πάλι στους συναδέλφους, τον Χρήστο Θοδωσουρούλη και τον Χρήστο το Χαραλάμπους, καθώς στο παρασκήνιο οι διεργασίες είναι πυρετώδεις, αναμενόμενο εξάλλου, εν ώψη και της κρίσιμης και καθοριστικής αυτής εβδομάδας. Χρήστο, ο λόγος σε σένα και πάλι. Ναι. Ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του Κατερίνα συνεχώς προτάσουν το γεγονός ότι εδώ στη Γενέβη στην ουσία κατάφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού να βρεθούν ενώπιος ενωπίο με την Τουρκία και να ακούσουν τι πραγματικά έχει κατά νου να κάνει στο Κυπριακό.
Αυτό στην ουσία, σε αυτό στην ουσία μεταφράζεται και η επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας να είναι εδώ, έστω και αν στην τσέπη του έχει ένα κατάλογο με 50 και τόσα ανοιχτά ζητήματα στην διαπραγμάτευση. Γνωρίζει, μας έλεγαν οι συνεργάτες του, ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη ακροβασία. Ζυγίζοντας όμως αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ως κινδύνους και το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται ή θα βρίσκεται κατά τον τρόπο που θα βρίσκεται απέναντί του για να απαντεί σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, στην ζυγαριά του Προέδρου βάρεσε το δεύτερο. Είναι όμως και οι συνεργάτες του Προέδρου οι οποίοι εκδηλώνουν μια έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι επικεντρώθηκε όλη η προσοχή στα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Επ' αυτού έχει συγκεντρώσει και όλη την προσοχή του ο διεθνής παράγοντας, με κίνδυνο να γίνει μια κάποια κίνηση σε αυτά και ξαφνικά να πάμε σε ένα πάρε δώσε στο τραπέζι και στην ουσία όλα τα άλλα να μείνουν ανοιχτά, να κλειδώσουν και να βρεθούν ενώπιον του κυπριακού λαού. Με λίγα λόγια, να πάμε δηλαδή σε ένα σχέδιο με ό,τι περιγράφεται μέχρι τώρα στη διαπραγμάτευση σχεδιασμένο και με τις εγγύσεις, με την κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία. Ειδικά στα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, της λειτουργικότητας του κράτους. Κυρίως το δεύτερο, έτσι, λειτουργικότητα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα ανοιχτά. Μας έλεγαν συνεργάτες του Πρόεδρου ότι είναι ένας εφιάλτης η λειτουργικότητα. Και επ' αυτού ο Πρόεδρος θα κάνει πολύ συγκεκριμένες συζητήσεις με τον κύριο Ακιντζή σε μια προσπάθεια Έχουν ετοιμαστεί εναλλακτικές. Παίρνω τη σκυτάλη και λέω ότι διαπραγματευτής της ομάδας του Προέδρου έλεγε ότι η Τουρκία ήθελε πάρα πολύ την Πενταμερή. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία μια κίνηση θα την κάνει. Δεν θα είναι αρκετή, αλλά θα κάνει κίνηση. Και εκεί θα πρέπει να απαντήσουμε και εμείς με μια κίνηση επί της πρότασής μας. Και διερωτάται ο συγκεκριμένος διαπραγματευτής με τα δεδομένα ως έχει, με το εσωτερικό μέτωπο ως έχει, γνωρίζουμε ποια είναι τα δικά μας όρια, τα οποία να είναι κοινώς αποδεκτά ή κατά πλειοψηφία αποδεκτά, για να μπορέσουμε να αντιπροτείνουμε εκείνη την στιγμή που θα γίνει η κίνηση από την Τουρκία. Έτσι. Και αν γίνει αυτή η κίνηση από την Τουρκία και ζητήσει ανταλλάγματα στα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία είναι επίσης κόκκινες γραμμές, δεν είναι μόνο οι εγγύσεις και η ασφάλεια. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που είναι κόκκινες γραμμές, όπως τις έθεσε ο Πρόεδρος εκ περιτροπής Προεδρία. Δηλαδή, αν αναγκαστεί αύριο να δώσει εκ περιτροπής Προεδρία έναντι κίνηση στην ασφάλεια εγγύησης, τότε πάλι δεν θα έχουμε τα ίδια όσα έχουμε σήμερα. Έτσι. Με τις αντιδράσεις. Άρα, όλα αυτά με να διαφανούν πια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να πούμε και κάτι άλλο, ίσως τελευταίο. Να πούμε ότι και η διεθνής κοινότητα αλλά και η τουρκοκυπριακή κοινότητα αυτό το ανοιχτού τέλους διαπραγμάτευση δεν μπορούν να θεωρούν ότι είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο. Γιατί πρώτα-πρώτα πρόκειται για μια διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε κίνηση αρκετούς μήνες, έχει ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Γνωρίζουν και ήδη ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έπειτα, ο κύριος Ακιντζή δεν μπορεί να νιώθει τόσο δυνατός στην δική του κοινότητα. Ασφαλής, έτσι. Δεν είναι καθόλου ασφαλής. Και μας έλεγαν εδώ διπλωματικές πληγές ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη είναι να μην διαρρεύσουν πράγματα από την διαπραγμάτευση, η οποία αν τελικά μείνει ανοιχτή, φέρουν σε δύσκολη θέση τον τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, καθιστώντας τον και έολο στη δική του κοινότητα και προκληθούν και τέτοιες πολιτικές αναταραχές στην κοινότητά του που δεν θα του επιτρέψει να συνεχίσει την διαπραγμάτευση. Μα με μία μόνο κίνηση, όπως μας έλεγε συγκεκριμένος τέλεχος, με μία μόνο κίνηση του κυρίου Ερντογάν, εάν δεν καταλήξουμε κάπου, παραδείγματος χάρη την πιο απλή πολιτογράφηση 27.000 επίοικων, τερματίζεται διαπραγμάτευση την ίδια ώρα. Τέλος, ο διεθνής παράγοντας επαναλαμβάνει, ίσως όχι τόσο έντονα όπως το επανάμβανε στο φορτικό, όπως στο παρελθόν, για τελευταίες ευκαιρίες, για δυναμική, για χρονοδιάγραμμα που εκπνέει. Μας έλεγαν συνεργάτες του Προέδρου ότι τελευταίες ευκαιρίες δεν υπάρχουν και γνωρίζει πολύ καλά ο Πρόεδρος ότι δεν μπορεί να μπει υπό απειλή
και να φέρει πράγματα τα οποία στο κάτω-κάτω της γραφής ο ίδιος ο Κυπριακός λαός είναι που θα αναγκαστεί να ζήσει μαζί τους και όχι οποιοδήποτε εξωτερικός παράγοντας ο οποίος απειλεί αυτή την ώρα. Πάντως, Κατερίνα, πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γεμάτη εβδομάδα, πρωτόγνωρη για το Κυπριακό. Εμείς είμαστε εδώ από αύριο το πρωί πια. Είναι η στιγμή της αλήθειας. Καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό, λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Απλά για να γνωρίζει ο κόσμος, αύριο 8:45 το πρωί ώρα Κύπρου, σύνδεση με τη Γενέβη, καθώς θα αρχίσουν οι συνομιλίες. Οι ηγέτες θα μεταβούν στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, 8:45 το πρωί, μέχρι τη μία θα είναι η διαπραγμάτευση και θα ακολουθήσει διακοπή. Και κλείνω λέγοντας ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι αύριο θα δηλώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα δηλώσει στην ομιλία του ότι εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα το κάνει όποια και αν είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Η διάσκεψη θα συνεχιστεί έχοντας όμως καταγεγραμμένη αυτή τη δήλωση. Και βέβαια από αύριο το δελτίο ειδήσεων και οι τομές στα γεγονότα μεταφέρονται από το ξεκίνημά τους έτσι από ένα χώρο εδώ στην Γενέβη, προκειμένου να χτυπά και η καρδιά των τομών εδώ μαζί με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Χρήστο Χαραλάμπους, Χρήσαν Θετσουρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε αυτή την κρίσιμη εβδομάδα το πώς εκτυλίσσονται τα γεγονότα και πώς μεταδίδονται από την τηλεόραση Σίγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση, η σύνδεσή μας με τη Γενέβη. Εμείς όμως παραμένουμε στα του Κυπριακού, κυρίες και κύριοι, επιμένοντας για να δούμε τις δηλώσεις, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις Ακιτζή πριν αναχωρήσει στη Γενέβη, επιμένοντας στην εκπεριτροπής Προεδρία ως μέρος της αποδοχής της πολιτικής ισότητας και με αναφορές στο ενδεχόμενο μη κατάληξης, μετέβη στη Γενέβη ο Ακιτζή, σχολιάζοντας εκ νέου τη δήλωση Αναστασιάδη ότι στη Γενέβη θα εκπροσωπεί και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Τουρκοκύπρος ηγέτης την απέδωσε σε εσωτερική κατανάλωση, λέγοντας ότι σημασία έχει η προσέγγιση του ΟΗΕ και ότι βρίσκονται εκεί ως ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Νέστορα Βασιλείου. Ιδιαίτερη μία στο ενδεχόμενο μη κατάληξη στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη επέλεξε να κάνει ο Μουσταφά Ακιτζή προτού αναχωρήσει στην Ελβετία. Επαναφέροντας το ερώτημα για προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία, ανέφερε ότι έχει ξεκάθαρη στάση. Δεν ακολουθούμε πολιτική προσκόλληση στη Νότια Κύπρο, ούτε και επαρχία της Τουρκίας. Αν τα λάθη της ελληνοκυπριακής πλευράς επικρατήσουν, τότε δεν θα είναι δυνατόν να επιδεχθεί μια κοινά αποδεκτή λύση που επιθυμούμε στη Γενέβη. Το ψευδοκράτος θα έρθει αντιμέτωπο με την επιλογή του να συνεχίσει ως μια δημοκρατική, κοσμική, ελεύθερη κοινωνία. Λέγοντας ότι αναχωρεί χωρίς απεσιοδοξία και υπερβολικές προσδοκίες, ανέφερε ότι η πρώτη του επιλογή είναι η δημιουργία μιας ομόσπονδης δομής με πολιτική ισότητα, ελευθερία, ασφάλεια και ύπαρξη δύο πολιτικά ίσων συνιστοσών πολιτιών. Αν η δίωδος της λύσης δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της ελληνοκυπριακής πλευράς ή των λαθών της Ελλάδας, η ζωή δεν θα σταματήσει. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα πρέπει να το αξιολογήσει αυτό. Δεν το λέγω ως απειλή, αλλά η πάροδος του χρόνου ποτέ δεν είναι υποβοηθητική προς τη λύση. Ο Ακιτζή εμένει στην απόρριψη της συμμετοχής του Προέδρου Αναστασιάδη ως Προέδρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικρίνοντας τη στάση του. Η ελληνοκυπριακή πλευρά στέλνει τέτοια μηνύματα στον κοινό της, αλλά το θέμα είναι σαφές. Το σημαντικό είναι η προσέγγιση του ΟΗΕ. Θα είμαστε εκεί ως ηγέτες των δύο κοινοτήτων και μετά την ενακτήρια τελετή, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις θα μπορούν να έχουν συναντήσεις μεταξύ τους. Οι δύο κοινότητες θα μπορούν να έχουν συναντήσεις μεταξύ τους, οι εγκύτριες δυνάμεις θα μπορούν να έχουν διμερείς συναντήσεις, κάτι που θυμίζει τις διαπραγματεύσεις τύπου Μπούρκενστοκ, κάτι που όλες οι πλευρές, ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν δεχθεί. Ο κατοχικός ηγέτης επανέλαβε τη θέση του επί των σημαντικών διαφορών, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να είναι σαφή στα κύρια στοιχεία της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκύπρων πολιτών. Πρέπει να δείξουν ότι έχουν αποδεχτεί την πολιτική ισότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς, περιλαμβανομένης της εκπεριτροπής Προεδρίας και της αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Σχολιάζοντας το θέμα της ασφάλειας, χαρακτήρισε τα αισθήματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων πολύ σημαντικά. Οι Τουρκοκύπροι ανησυχούν και φοβούνται τους Ελληνοκύπριους και οι Ελληνοκύπροι την Τουρκία. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας και οι δύο πλευρές να νιώθουν ασφάλεια. Όσον αφορά τη μετάβαση ή όχι στη Γενέβη του Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι είναι θέμα απόφασης της Τουρκίας. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη στην Ελλάδα η καταζητούμενη Έφη Ροδότου, εναντίον της οποίας εκκρεμούσε εδώ και καιρό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Λεμεσό. Η συνάδελφος Έλενα Λουκά έχει όλες τις λεπτομέρειες. Βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Μετά από 8 χρόνια έγινε κατορθωτό να συλληφθεί τελικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσουν οι διαδικασίες ούτως ώστε να εκδοθεί στην Κύπρο και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης όσον αφορά τον θάνατο του άτυχου 17χρονου Εμίλιου Ιωάννου τον Δεκέμβριο του 2007. Να θυμίσουμε ότι το